των Βόλων. Την πληγωμένη από τους τελευταίους σεισμούς Θεσσαλική πόλη, τμήματα του μηχανικού συμβάλλουν εις το έργο της εκαθαρίσεως των ερειπίων και την ανοικοδόμηση. Συμφώνως προς τις αποφάσεις που ελήφθησαν από τα τοπικά σαρχάς, υπό την προεδρία του Γενικού Συντονιστού της Ανοικοδομήσεως, στρατηγού Ιατρίδη, συνεργεία του μηχανικού κατακριμνίζουν ετοιμορόπους οικίας. Το έργο της εκαθαρίσεως των ερειπίων γίνεται με γοργόν ρυθμών και το υλικό κατεδαφίσεως μεταφέρεται διαφορετικών αυτοκινήτων. Τα υπόστεγα που επλήγησαν από τους σεισμούς εκαθαρίζονται επίσης με την ίδια ταχύτητα. Τα άχρηστα υλικά μεταφέρονται δια της χρησιμοποίησεως δεκοβίλ και αυτοκινήτων. Το έργο της ανοικοδομήσεως αρχίζει με την βασική φροντίδα για την εξασφάλιση της ιδρεύσεως. Ειδικά συνεργεία ανοίγουν τα στάθρους μέσα στα οποία πρόκειται να τοποθετηθούν οι σωλήνες ιδρεύσεως. Χάρη στα μέτρα αυτά, η ίδρευση εξασφαλίστη πλήρως εις ολόκληρον της σεισμόπληκτων περιοχήν. Ο στρατός διανοίγει για της χρησιμοποίησεως δυναμίτιδος νέους δρόμους για την ευκολοτέραν και ταχυτέραν μεταφοράν υλικού ανοικοδομήσεως εις τα χωριά του πηδίου. Ο οδοποιητικός αυτός οργασμός συνεχίζεται εις ολόκληρον την περιοχήν και επιταχύνει αποτελεσματικώς το έργο της ανοικοδομήσεως. Στην Πορταριάν, ένα συγκρότημα σκυροθράφστου μεταφέρει το υλικό από το οποίο θα κατασκευαστεί το μπετόν αρμέ. Τα σκύρα μεταβάλλονται σε χαλίκι, από το οποίο θα βγει σε λίγο με καταλλήλους προσμίξεις το μπετόν αρμέ. Και το όλο έργο της ανοικοδομήσεως προχωρεί συστηματικά. Τα σπίτια που κτίζονται είναι όλα αντισεισμικά και πληρούν όλους τους όρους ώστε να εξασφαλίζουν εις τον δοκιμαστέντα πληθυσμόν μιαν άνετη μελλοντική διαμονή. Στη Λάρισα χιλιάδες κόσμους συνεκεντρώθησαν για να παρακολουθήσουν τη γραφική εορτή του θερισμού που ετοίμησαν για της παρουσίας των Βασιλείς. Ο βασιλεύς, η βασίλισσα, ο διάδοχος και η πριγκίπισσα γίνονται ενθουσιωδώς δεκτοί και λαμβάνουν θέση εις την προστούτος τη φύσαν εξέδρα. Μετά των αγιασμών αρχίζουν οι αναπαραστάσεις συμβολικών αγροτικών σκηνών. Νέοι και νέες της Λαρίσης υποδύονται με επιτυχία τους θεριστάς. Η εορτή τελειώνει με το στήσιμο τοπικών χωρών που γοητεύουν με τη χάρη και τη λεβενδιά τους.
Οι κάτοικοι της Λαρίσης προσφέρουν συμβολικά αγροτικά δώρα εις τους βασιλείς. Του Εθνικού Ιδρύματος παρά των Βίργων της Βασιλίσης, αποστολή Αμερικανών αγροτοπαίδων έγινε θερμότατα δεκτή από τον Διευθυντή των Προσωπικών και τους Σπουδαστάς. Οι φοιτητές των ανωτάτων σχολών που παρακολουθούν μαθήματα για την βελτίωση του ελληνικού χωριού υποδέχονται με ζωηράς εκδηλώσεις και φιλικά αισθήματα τους Αμερικανούς αγροτόπαιδας. Οι Αμερικανοί φιλοξενούμενοι, συνοδευόμενοι από των Αμερικανών γεωργικών ακόλουθων, επισκέπτονται τας εγκαταστάσεις της εστίας. Τα Ιωάννινα, το εκεί σπίτι του παιδιού, οργάνωσε τα τρίτα ακρίτια. Οι βασιλείς, ο διάδοχος και η πριγκίπισσα παρακολουθούν με ενδιαφέρον την παρέλαση η οποία γίνεται προς την Ίντον. Η εμφάνιση των αθλητών που θα μετάσχουν των αγώνων είναι εξαιρετικώς ικανοποιητική. Κορίτσια των Ιωαννίνων και της υπηρετικής Υπαίθρου παρελάβουν πρώτων βασιλέων. Ευθύς μετά την παρέλαση ήρχε σε νητέρεση των διαφόρων αγωνισμάτων, ειδού μια φάσης από τους αγώνας βόλεϊ-βόλ. Οι πυρώτισσες με τοπικές ενδυμασίες τρέχουν φορτωμένες με γεμισμένα βαρελάκια. Η βασίλισσα, στο στοργικό ενδιαφέρον της οποίας οφείλονται τα σπίτια του παιδιού, απονέμει τα έπαθλα. Και η ωραία αυτή εορτή που εδόθη υπό την αιγύρα του Εράνου χρόνια βορείων επαρχιών τελειώνει με χαρακτηριστικούς και λεβέντικους υπηρωτικούς χορούς.